Γιώργο μου, δεν μπορώ να πω καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να πει καλό μεσημέρι όταν υπάρχουν 4 νεκροί μέχρι τώρα, άλλοι 6 αγνοούμενοι και ένας Θεός ξέρει τι θα δούμε όταν φύγουν τα νερά από εκεί που υπάρχουν. Ναι, σε χαιρετώ Κώστα και τους τηλεθεατές σου. Ομολογώ είμαι σε μια δυσκολία. Εμένα με καλείτε στο φιλόξενο κανάλι σας για τα πολιτικά, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχουμε να πούμε και ιδιαίτερα πράγματα για τα πολιτικά. Μπορούμε να πούμε βέβαια γιατί υπάρχει αυτή η αναβολή της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Αυτό κάπως ξένησε. Δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και μετά. Δεν έχει συμβεί. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε τώρα πολύ, να πούμε για τα επικοινωνιακά κόλπα και όλα αυτά. Νομίζω στο επικοινωνιακό εντάσσεται. Δεν είχε κάποιο λόγο ο Πρωθυπουργός να μην πάει στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει βουλιάξει. Αλλά ας το αφήσουμε, ας πούμε ότι είναι μια επίδειξη ευαισθησίας. Αν και εγώ νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε αυτό που σου είπα, επικοινωνία. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί, ας πούμε, η ομιλία του Πρωθυπουργού που αφορά την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς ή και τετραετίας. Εν πάση περιπτώσει, ελήφθη μια απόφαση. Ας το δεχθούμε ότι είναι επίδειξη ευαισθησίας για αυτό που βιώνει ο Θεσσαλικός κάμπος και τα χωριά εκεί που οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει από χτες στο πολιτικό σκηνικό με τον Υπουργό Υπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Έκανε μία κατά πολλούς, ακόμα και για οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας ή και για κυβερνητικά στελέχη, το άφησε να εννοηθεί και ο Πρωθυπουργός, μια εντελώς άστοχη δήλωση. Ο κόσμος δεν την πήρε καθόλου σωστά αυτή τη δήλωση. Εν τούτης, το μαξί μου φαίνεται να το στηρίζει απόλυτα. Βγήκε και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, επί της ουσίας αυτό είπε. Ναι. Κοίταξε, Κώστα, έχουμε το φαινόμενο των πολιτικών προσώπων, υπουργών εν προκειμένου, υπουργού του συγκεκριμένου υπουργού, οι οποίοι δεν ξέρω, δεν μπορώ ομολογώ, αδυνατό να συλλάβω με ποιον τρόπο μιλάνε. Γιατί επιλέγουν να μιλάνε και να λένε τέτοια πράγματα όπως αυτά που είπε ο κ. Κικίλιας, και για όσους δεν το γνωρίζουν το θέμα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Κικίλιας, αρμόδιος υπουργός για την ακτοπλοεία. Ο κ. Βαρβιτσιώτης. Συγγνώμη, ναι. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο κύριος Μητιάρης Βαρβιτσιώτης, συγγνώμη βεβαίως. Έκανε μια άστοχη δήλωση εξισώνοντας το θύμα με τους θύτες. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως μετά ζήτησε συγγνώμη. Αλλά το γεγονός παραμένει. Ο υπουργός δεν είναι αυτός που θα συγκρίνει δύο πρόσωπα, το θήτη και το θύμα, και θα πει είχαμε το θύμα που πέθανε, είχαμε και τους άλλους οι οποίοι πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και τώρα είναι κατηγορούμενοι. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για ανθρώπους της εξουσίας. Ο υπουργός έχει υποχρέωση να μας πει τι συνέβη εκεί και πέθανε ένας άνθρωπος. Όχι πέθανε, τον σκότωσαν, ναι. Για να είμαστε ακριβείς. Δεν θέλω να μιλήσω με τέτοιους όρους γιατί εγώ δεν είμαι δικαστής. Δεν απαγγέλλω κατηγορίες, αλλά ο άνθρωπος αυτός πέθανε και ο υπουργός, αντί να μας πει γιατί συνέβη αυτό το αποτρόπιο γεγονός, τι έκανε η υπηρεσία του, το λιμενικό εν προκειμένου, της οποίας προείσταται ο ίδιος, αυτά ήθελα να μας πει. Ήταν εκεί το λιμενικό, υπήρχε υπάλληλος του κράτους εκεί που έπρεπε να υπάρχει, όπως λένε οι κανονισμοί, που και εγώ διαβάζω ότι δεν νοείται να υπάρχει πλοίο στο οποίο να γίνεται φόρτωση να περιμένουμε να φύγει και να μην υπάρχει λιμενικός. Δεν υπήρχε. Ο κ. Κικίλιας θα έχει μπερδέψει το κεφάλι του. Στην αρχή, στις πρωινές εκπομπές που τον άκουσα εγώ, είπε ότι του είπαν ότι υπήρχε. Μετά είπε ότι είδα το βίντεο και δεν υπήρχε. Τι πληροφόρηση έχει ο υπουργός? Τι είναι αυτά που λένε οι υπουργοί? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ξέρουν, ας μην μιλάνε. Και όταν ανοίγουν το στόμα τους, θα έλεγα εγώ, να προσέχουν τι λένε. Γιατί το να κάνεις δηλώσεις του τύπου. Από τη μια το θύμα το οποίο έχει πάει στον άλλο κόσμο και από την άλλη οι κακόμοιροι αυτοί οι οποίοι πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα εξοργίζουν τον απλό πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνουμε το τραγικό θύμα ένας νέος άνθρωπος
πήγε να βρει το πλοίο, δεν έκανε κάποιο έγκλημα. Δεν κατηγορείται για κάτι ο άνθρωπος αυτός. Προσπάθησε να μπει έστω την τελευταία στιγμή στο πλοίο. Και οι υπάλληλοι του πλοίου, δεν ξέρω τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, εκπαιδεύονται για αυτό που κάνουν. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δηλαδή η εικόνα που είδαμε ήταν φρικτή. Δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μας. Αυτό που είδαμε να σπρώχνουν τον άνθρωπο για να τον πετάνε στη θάλασσα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αυτά έπρεπε να μας πει ο κύριος Σικίλιας και όχι αυτά που είπε. Και όσον αφορά την κάλυψη που του παρέστηκε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτονόητο. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός βάζει τον εκπρόσωπό του, τον προηγούμενο τον κύριο Μαρινάκη, να λέει διάφορα περί διαγραμμάτου για τις ευθύνες και ότι όλοι αξιολογούνται, σαν να μας λέει ότι ο κύριος Μιλτιάδης Βαζιτσιώτης θα αξιολογηθεί στο μέλλον. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, οι υπουργοί που κάνουν τέτοιες χοντράδες, να το πούμε πολύ απλά, δεν μπορούν να μένουν στη θέση τους. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Πρωθυπουργός κάνει μεγάλο λάθος που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές στους υπουργούς του. Γιώργο, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε λίγο καιρό, σε 15 μέρες, θα είναι τρίμηνη κυβέρνηση. Βέβαια, η οποία είναι συνέχεια μιας προηγούμενης τετραετίας. Έχουν συμβεί όμως πολλά και διάφορα πράγματα σε αυτούς τους πρώτους 2,5 μήνες της νέας διακυβέρνησης. Έχεις την εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί το προφίλ της κυβέρνησης ή επειδή είναι πολύ νοπή η νέα εντολή, απλώς συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς διαχειρίσιμα. Όχι για τους πολίτες, για την πολιτική εξουσία εννοώ. Ναι. Κοίταξε Κώστα, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι κάτι το ανεξήγητο και το αναπάντεχο, ούτε κάτι το πρωτοφανές σε αυτό που με ρωτάς. Αυτό συνέβαινε και στην προηγούμενη τετραετία. Αλλά επειδή εκεί επικράτησαν άλλα γεγονότα και είχαμε και μία, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σύγκρουση, είχαμε απέναντι τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, επικράτησε η άποψη στους περισσότερους ψηφοφόρους, σε μια μεγάλη πλειοψηφία, ότι εντάξει, τι να κάνουμε, η νέα κυβέρνηση είναι νέα, ήταν νέα τότε ακόμα, πρώτη τετραετία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, και συγχωρήθηκαν τα περισσότερα αμαρτήματά της. Γιατί και τότε, σου θυμίζω, έγιναν ούκο λίγα, τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν, είτε κεφάστηκαν εντελώς, γιατί η κυβέρνηση έχει μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση από τη μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Τώρα λοιπόν, που δεν υπάρχει απέναντί της ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε, και αυτό το περίφημο αντισύριζα μέτωπο δεν έχει λόγο να υπάρχει, έχει καταρρεύσει. Τώρα ξεγυμνώθηκε αυτό που εξέφραζε την προηγούμενη τετραετία η παρούσα κυβέρνηση. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες, Κώστα, ανεξάρτητα από τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία καιρικά φαινόμενα είναι πρωτοφανή, είναι ακραία, όπως θες να το πεις, είναι μια παταγώδης αποτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Γιατί περί αυτού μας μιλούσαν οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός στο προηγούμενο διάστημα, ότι έχουμε φτιάξει ένα επιτελικό κράτος, το οποίο είναι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια, ότι παρεμβαίνει άμεσα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες, τι είναι. Υπάρχει ψήγμα επιτελικού κράτους. Και ας αφήσουμε τη Θεσσαλία. Τρόπος του λέγει το αφήσουμε. Είδες τι έγινε χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Δηλαδή, κόντεψαν να πνιγούν στη Βασιλής Σοφίας άνθρωποι. Ναι, δηλαδή αυτό τι σημαίνει. Αυτό εδώ εμπλέκεται και το άλλο κράτος, που είναι το κράτος της αυτοδιοίκησης. Ναι. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος διεκδικεί ξανά την. Τι λέει κάτι, δεν βλέπω να λένε κάτι. Είναι δυνατόν απέναντι από τη Βουλή να κινδυνεύουν, να πνιγούν άνθρωποι. Πού είναι τα θέατρα, υπήρχαν. Ήταν βουλωμένα, δεν μπόρεσαν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Αυτό πάντως είναι μια χρόνια παθογένεια, έτσι. Δεν είναι τώρα. Όταν βρέχει στην Αθήνα, η Αθήνα πνίγεται. Δηλαδή, δεν είναι τωρινή κατάσταση αυτή. Βεβαίως, χρόνια είναι. Αλλά εδώ δεν είναι που ακούγαμε όλα τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να. Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω τις παλιές παθογένειες και με το επιτελικό κράτος εντός εκτός αγωγικών. Αυτά όλα διορθώνονται σιγά-σιγά. Ναι. Τι βλέπουμε αυτές τις μέρες. Βλέπουμε ότι αυτό ήταν ψέμα. Δεν ισχύει αυτό. Και επαναλαμβάνω, δεν πάμε
τα ακραία φαινόμενα που ζουν οι άνθρωποι στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στην Άρισα. Δεν πάμε εκεί. Ας το αφήσουμε, γιατί εκεί είναι ακραίο. Βλέπεις και σε άλλες περιπτώσεις που το περίφημο επιτελικό κράτος είναι μια φούσκα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτά ήταν λόγια τα οποία πέρασαν βέβαια στην προηγούμενη, και να καταλήξω τώρα σε αυτό που με ρώτησες, το αν πλήγει, νομίζω ότι είναι το τελευταίο που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους πολίτες. Αυτός ο απολογισμός θα γίνει σε λίγο διάστημα. Πολιτικά νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Τους πολίτες δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει λίγο, γιατί έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές, Γιώργο μου. Και το ρωτάω επί της ουσίας γι' αυτό. Γιατί εάν παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ κατακαιρματισμένο, με την εικόνα της κυβέρνησης προβληματική και τραυματισμένη, αν οι πολίτες στραφούν στα άκρα, εκεί τι γίνεται? Κοίταξε, αν υπάρχουν κενά, όπως ξέρεις στη ζωή, αν υπάρχουν κενά, καλύπτονται με διάφορους τρόπους. Το ίδιο γίνεται και στην πολιτική. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ όσοι έχουν την ευθύνη, και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Γιατί, κακά τα ψέματα, τον τόνο στη δημόσια ζωή δεν τον δίνει η αντιπολίτευση. Προφανώς. Πέρνηση. Μέχρι τώρα αυτά ρώταν για την πολιτική της και για όλος τη φορά, επαναλαμβάνω, για το περίφημο επιτελικό κράτος. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε τον άλλο μήνα που έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και πιστεύω εγώ, για τελικό συμπέρασμα με βάση αυτό που την πολιτική εκτίμηση που μου ζήτησες, το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που θα βγάλουμε θα είναι στις ευρωεκλογές του χρόνου, το Μάη. Ναι, αυτή είναι μια πάγια θέση, η οποία και εσύ την έχεις εκφράσει πολλές φορές. Ότι το κομβικό σημείο δεν είναι οι αυτοδιοικητικές, αλλά είναι οι εκλογές για την Ευρωβουλή. Άρα, του παρόντος θα μου επιτρέψεις να πω, Κώστα, ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι έστω τώρα να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει, τουλάχιστον οι άνθρωποι, γιατί και αυτό για το οποίο επερώταν μέχρι τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και αυτό πλέον έχει φύγει. Δεν υπάρχει αυτό. Οι άνθρωποι έχουμε ήδη θύματα. Έχουμε ανθρώπους πνιγμένους, έχουμε ανθρώπους αγνοούμενους αυτή τη στιγμή, και μακάρι αύριο το πρωί που τα ξημερώσει καλύτερη μέρα από τον καιρό, να μην έχουμε αποκαλύψεις εκεί στη δύσμηρη τη Θεσσαλία, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε όλους στη μεγάλη ανάγκη. Ευχή όλων, Γιώργο Καρελιά, είναι πραγματικά να μην έχουμε άλλες εικόνες, να μην δούμε εικόνες άσχημες, πολύ άσχημες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχαριστώ και εγώ. Σας χαιρετώ.